Με δύο εξαιρετικά χανιώτικα προϊόντα η επόμενη συνταγή. Κεφτεδάκια μυζήθρας με μυζήθρα μπαλαντίνος και μέλι σαβιολάκι σφαγιανό. Ξεκινάμε και κάνουμε το εξής. Έχουμε αλευράκι στο οποίο έχουμε προσθέσει μέσα κανέλα τριμμένη και γαρίφαλο. Έχω βάλει εγώ μια ποσότητα. Βάζουμε λίγη ακόμα. Σε περίπτωση που σας αρέσουν τα δυνατά αρώματα και η κανέλα και το γαρίφαλο, βάλτε λίγη περισσότερη κανέλα, αλλά πολύ ελάχιστο το γαρίφαλο. Γιατί υπάρχει σοβαρή περίπτωση τι να σας πικρίσει. Στην άκρη, μάλλον να το αφήσουμε εδώ. Τώρα, παίρνουμε και ανοίγουμε το πιχτόγαλο ή μυζήθρα. Το πιο εύκολο, γλυκό ή αλλιώς επιδόρπιο, πενταλέπτου. Θέλουμε μια μυζήθρα η οποία να είναι καλά στραγγισμένη. Και παίρνουμε μια ποσότητα γύρω στα 250 με 300 γραμμάρια. Κλείνω. Θα βάλουμε μέσα μια-δυο πρέζες από τα τριμμένα μας αρώματα, κανέλα και γαρίφαλο. Λίγο σουσάμι. Θα ανακατέψω να πάνε παντού. Μέλι δεν θα βάλω τώρα, μέλι θα βάλω στο τέλος, θα λούσω με μέλι, θα βουτάω μέσα τα κεφτεδάκια μου και να πίνω παγωμένη τσικουδιά. Λοιπόν, αυτό εδώ το μείγμα τώρα πρέπει να πάει στο ψυγείο, να σφίξει γύρω στα 4 με 5 λεπτά, το πολύ 10. Μετά θα το πλάσω μπαλάκια και τι θα κάνω. Θα πάρω το σουσάμι, το αφήσω στην άκρη, το αλεύρι εδώ, ένα σπράδι αυγού και ξεκινάμε όπως πανάρουμε τα σνίτσελ, βάζοντας από την αρχή το αλεύρι με κανελογαρίφαλα, μετά περνάμε από το ασπράδι να κολλήσει, να θωρακίσει και στο τέλος σουσάμι. Και με ελαιόλαδο περνάμε, ίσα ίσα δεν θέλουν πολύ, 4 το πολύ 5 λεπτά τηγάνισμα και μετά τα σπάτη και χύνεται η μυζήθρα μέσα. Παίρνετε αυτό εδώ το βραβευμένο Cretan Honey σαβιολάκι, 3 τα βραβεία, στο Βέλγιο, 3 αστέρια, 3 χρυσά βραβεία παγκοσμίως βραβευμένο. Και λούζουμε και απολαμβάνουμε, σας είπα, με τσικουδιά ή με παγωμένο νεράκι. Στο πρώτο τελευταίο στάδιο και επί το έργο. Ξεκινάμε. Χτυπάμε. Βλέπετε το έχω χτυπήσει ήδη ελαφρά. Το ασπράδι αυγού, το οποίο τι θα κάνει. Θα λειτουργήσει ως κόλλα, θα θωρακίσει τη μυζήθρα μας για να τηγανιστεί και να μην χυθεί. Παίρνουμε ένα κομμάτι, πρέπει σας είπα να παγώσει καλά. Όχι στην κατάψυξη, στο ψυγείο. Ίσως για να σφίξει και να είναι καλά στραγγιγμένη. Μέσα στο αλεύρι με τα κανελογαρίφαλα ελαφρά, όπως κάνουμε τα σνιτσελάκια και κάνουμε αυτό μετά με τα δάχτυλά μας. Δείτε, να φύγει το πολύ. Γιατί και θα αλλοιώσει τη γεύση αυτής της εξαιρετικής μυζήθρας, αλλά και θα έχει παραπάνω άρωμα από κανέλα και γαρίφαλο και θα χάσουμε την πρώτη ύλη. Εδώ θέλουμε να καταλαβαίνουμε και να νιώθουμε την γεύση της μυζήθρας. Μετά, μέσα στο ασπράδι, μια-δυο στροφές και μετά στο σουσάμι, εδώ, παίρνουμε το σουσάμι, πάμε ελαφρά με τα χεράκια μας και τα αφήνουμε στην άκρη. Συνεχίζουμε κατά τον ίδιο τρόπο και τα βάζουμε επίσης στο ψυγείο για 10 με 15 λεπτά, το πολύ μισή ώρα για να τηγανίσουμε σε καυτό ελαιόλαδο και να ελέγχουμε 4 με 5 λεπτά. Συνεχίζω. Λεπτά το λιγότερο, μισή ώρα το περισσότερο στο ψυγείο ή στην κατάψυξη ακριβώς τη μισή ώρα, 15 λεπτά. Ιδανικά μία ώρα και είστε έτοιμοι για να πάνε, αφού τα πλάσετε λίγο με τις παλάμες σας, σε όχι πολύ καυτό ελαιόλαδο, για να δούμε.
Θέλει αυτό. Αρχίζουν και παίρνουνε. Δεν θα τα αγγίξουμε. Θα τα αφήσουμε να πάρουν από τη μία πλευρά. Δεν θα τα πειράξουμε καθόλου. Και θα τα γυρίσουμε. Σας είπα τώρα, κοιτάξτε, αρχίζουν και παίρνουνε. Σε αυτή τη θερμοκρασία που είναι το δικό μας λάδι θέλουν 4-5 λεπτά. Αν εσείς είστε στο σπίτι και δεν έχετε τον αέρα που έχουμε εμείς εδώ, 2 λεπτά και είμαστε έτοιμοι. That's what.